Χαίρετε αγαπητοί φίλοι. Βλέπουμε τον Απόστολο Παύλο μερικές φορές να τρομάζει από τις δυσκολίες, τις επερχόμενες δυσκολίες στους δύσκολους καιρούς, και αν ο Απόστολος Παύλος διστάζει και συγκρατείται μερικές φορές διότι υπάρχουν αυτές οι δυσκολίες, όταν γράφει σε κάποιο μαθητή του στην Έφεσο, τον διατάζει και του λέει νύφε σίδε νύφε εις πάντα. Εσύ λοιπόν να προσέχεις σε όλα τα πράγματα, δηλαδή να προσέχεις πάρα πολύ, να είσαι ξύπνιος και να προσέχεις, διότι είναι ανάγκη να γρηγορεί κανείς πάνω στο έργο το οποίο το έχει αναθέσει ο ίδιος ο Θεός. Διότι ο διάβολος με τους πειρασμούς του προσπαθεί να προσβάλλει τόσο το πνευματικό έργο του εργάτη του Ευαγγελίου, όσο και αυτόν τον ίδιο να τον προσβάλλει με κάθε τρόπο. Προπαντός το δεύτερο, να προσβάλλει με κάθε τρόπο εκείνον που εργάζεται για το καλό και για το Ευαγγέλιο, και με αυτόν τον τρόπο να προσβάλλει το έργο του Θεού, να το σταματήσει. Χρειάζεται λοιπόν αυτή η νύψης. Τι θα πει αυτή η λέξη? Είναι αρχαία λέξη που σημαίνει εγρήγορση, σημαίνει προσοχή, σημαίνει φυλακή, εγκράτεια. Θα πει καθαρό της καρδιάς. Είναι μια κατάσταση αναγκαιότατη για κάθε άνθρωπο, όχι μόνο για τον εργάτη του Ευαγγελίου, προς τον οποίο αποτείνεται ο Απόστολος, προς τον Τιμόθεο δηλαδή, τον αγαπητό του μαθητή, αλλά είναι και μια υπόθεση του κάθε πιστού που έχει πάρει στα σοβαρά το θέμα της σωτηρίας της ψυχής του. Το θέμα αυτό της νύψεως, αγαπητοί φίλοι, είναι αναγκαιότατο. Αλλά να εξηγήσουμε τη λέξη αυτή, νύψεις. Είναι από το ρήμα νύφο. Κάποιος πατέρας της Εκκλησίας, ο Ησύχιος, λέει ότι είναι φυλακή νοός και καθαρότης καρδίας. Ο εστί και λέγεται νύψεις. Καθαρότης καρδίας, το να φυλάμε το μυαλό μας, προσέχετε το αυτό, και η καθαρότητα της καρδιάς. Αυτό λέγεται νύψεις. Νύφο είναι το ρήμα. Μακάρι η καθαρή την καρδία, είπε ο Κύριος, ότι αυτοί των Θεών όψονται. Είναι ένας από τους 9 μακαρισμούς για τους οποίους ο Ιησούς μας έδωσε, ο Χριστός μας ο ίδιος μας έδωσε την εντολή να έχουμε καθαρή καρδιά. Ευτυχισμένοι εκείνοι που έχουν καθαρή καρδιά, λέει ο μακαρισμός, διότι αυτοί θα δουν το Θεό. Ας προσέξουμε τώρα εδώ, σας παρακαλώ, αυτό το μακαρισμό. Αυτός ο μακαρισμός μοιάζει πολύ έντονος και βαθύς με τον άνθρωπο, και το συμπέρασμα είναι ότι ο άνθρωπος μπορεί να δει το Θεό, και αν μπορεί πράγματι να δει το Θεό, ποιος είναι ο τρόπος ο οποίος είναι εκείνος που θα μπορέσει να τον δει? Είναι η νύψη, δηλαδή η καθαρότητα της καρδιάς. Το ότι είναι δυνατόν αυτό, το λέει ο ίδιος ο Χριστός. Ο κόσμος, ο λαός μας, το εκφράζει μια πολύ απλή κουβέντα. Λέει, δεν θα δούμε, λέει, Θεού πρόσωπο. Όταν βρισκόμαστε σε μια πειρασμική κατάσταση, λέει, δεν θα δούμε πρόσωπο Θεού. Όπως πάμε δηλαδή, δεν θα δούμε πρόσωπο Θεού. Τι λέει αυτό κατά βάθος, με λαϊκό τρόπο, εκφράζει αυτό το μακαρισμό, ότι ευτυχισμένοι εκείνοι που έχουν καθαρή καρδιά, διότι πρόκειται να δουν το Θεό. Η θέα λοιπόν του Θεού, του ενανθρωπίσαντος Υιού του ανθρώπου, η θέα, με όλη του τη δόξα, και στο πρόσωπο του Υιού βέβαια, του ενανθρωπίσαντος, θα δουν σε Αυτόν και τον Πατέρα και τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Γιατί λέει ο Μωυσής ότι δεν δύναται κανείς να δει το Θεό, επειδή ο Θεός είναι αόρατος, αλλά ο σκοπός της χριστιανικής ζωής είναι να δούμε τον Χριστό. Πώς θα τον δούμε? Πνευματικά, με τα ίδια μας τα μάτια, ψυχικά, θα το κοιτάξουμε, θα το δούμε αυτό. Το πρόσωπο του Θεού,
Θα μου πεις, στις εικόνες βλέπουμε το πρόσωπο του Θεού, αλλά πρέπει να υπάρξει μια σχέση ανάμεσα στον άνθρωπο και στο πρόσωπο αυτό του Θεού. Πνευματική είναι η όραση σε αυτή και δεν έχουμε εμείς σκοπό μόνο το να γίνουμε καλοί άνθρωποι και πνευματικοί άνθρωποι που λένε τα μέσα ενημέρωσης, αλλά ο σκοπός του χριστιανισμού είναι η θέα του προσώπου του Θεού. Του ενανθρωπίσαντος Θεού, η θέα του προσώπου. Συνεπώς αυτός είναι ο σκοπός που κατατείνει ο άνθρωπος και από πού αρχίζει αυτό και πού τελειώνει. Πρέπει να ξέρουμε τι συμβαίνει εδώ. Είναι από εκεί που αρχίζει η καθαρότητα της καρδιάς. Η θέα του Θεού λοιπόν δεν είναι μια υπόθεση μελλοντική μόνο και δεν αναφέρεται μόνο στο μέλλον, δηλαδή στην άλλη ζωή. Δεν αναφέρεται απλώς στη βασιλεία του Θεού που αναφέρεται στην άλλη ζωή, αλλά αρχίζει από την παρούσα ζωή. Οι εννέα αυτοί μακαρισμοί που μιλάει ο Χριστός δεν είναι μια υπόθεση του μέλλοντος, αλλά του παρόντος. Συνεπώς, όπως και εσείς αντιλαμβάνεστε, η θέα του προσώπου του Θεού είναι κάτι που αρχίζει από αυτήν εδώ τη ζωή. Απλώς στη βασιλεία του Θεού, στο μέλλοντα αιώνα, επεκτείνεται και προχωράει προς τα εκεί. Αλλά η προϋπόθεση είναι η νύψη και η καθαρότητα της καρδιάς. Να εξηγηθούμε όμως ακόμα καλύτερα. Ο Άγιος Ησύχιος λοιπόν ο Πρεσβύτητρος λέει, είναι το φύλαγμα του νου και η καθαρότητα της καρδιάς από πολλά ζυζάνια, από πολλές παγίδες. Είναι ένας τρόπος λοιπόν να γνωρίσουμε τον Θεό, η καθαρή καρδιά του ανθρώπου. Όπως λέει λοιπόν ο Άγιος Ησύχιος, ο οποίος χρειάζεται για την ανάλυση αυτής της καθαρότητας της καρδιάς, μας λέει πως είναι μία πνευματική μέθοδος. Όπως για να μάθει κανείς γράμματα με τη μέθοδο αυτή των μαθημάτων, της γραφής, της αναγνώσεως και της μέθοδος του σπιτιού, στο σπίτι με το δάσκαλο ή μετά στο σπίτι με το διάβασμα, έτσι μας λέει και ο Πατέρας της Εκκλησίας ότι νύψεις είναι μία μέθοδος πνευματική, εμπαθών νοημάτων και λόγων και πονηρών έργων, άμπαν, σύμπαν τον άνθρωπο, ολόκληρο τον άνθρωπο να απαλλάξει, χρονίζουσα και προθύμως οδευωμένη. Ας προσέξουμε εδώ ακριβώς τώρα τι μας δείχνει, τόσα πολύτιμα πράγματα περιέχει αυτή η συμβουλή του Αγίου. Μας λέει ότι είναι μια μέθοδος πρώτα πρώτα πνευματική και σκοπό έχει να απαλλάξει τον άνθρωπο από τους εμπαθείς λογισμούς, από τα πονηρά έργα και από τα πονηρά λόγια. Δηλαδή, να καθαρίσει τον άνθρωπο σε όλα τα επίπεδα της δράσεώς του. Δεν είναι να μην πράξεις το κακό, όπως λένε μερικοί, αλλά λένε κακώς ότι λόγια είναι, αν μιλήσεις με τα λόγια ή κάνεις κάτι κακό με τα λόγια. Δηλαδή μπορεί να μην κάνω πορνεία, αλλά μιλώ για πορνεία ή βλέπω πορνεία και δεν πειράζει. Λάθος. Μπορεί να μην απαντώ το σύζυγό μου ή τη σύζυγό μου, έτσι, αλλά αν σχολιάζω και βλέπω και γελάω και περιεργάζομαι τα πάντα εκεί όπως κάνουμε στα σύριαλο πολλοί κόσμος, τι πειράζει, αυτό το τι πειράζει τώρα θα μας βάλει σε προβληματική κατάσταση. Μπορεί μερικοί να προσέχουν στα λόγια, αλλά δεν προσέχουν στους λογισμούς. Λέει, μυαλό είναι, το σκέφτομαι, είναι σπουδαίο και εκεί χρειάζεται η καθαρότητα και των πράξεων και των λόγων και των διανοημάτων την καθαρότητα. Όλος άνθρωπος. Βλέπετε λοιπόν ότι δυσκολεύει το πράγμα, διότι κανείς μπορεί να σταματήσει να πορνεύει ας πούμε ή να κλέβει, αλλά στο μυαλό του ακόμα δεν έχει συνέρθει και δεν έχει φέρει τα πράγματα σε τέτοια ισορροπία, τόσο ώστε να μην καν σκέπτεται την πορνεία, την ηχεία, την κλοπή κλπ. Γι' αυτό πρέπει να καθαριστεί σε όλα τα επίπεδα ο άνθρωπος. Ολόκληρος ο άνθρωπος, καθ' ολοκληρία. Ο άνθρωπος είναι ένα ολόκληρο πράγμα. Και ένα άλλο στοιχείο είναι ότι δεν μπορούμε να το πετύχουμε δίχως τη βοήθεια του Θεού όλο αυτό το ολοκλήρωμα. Δεν είναι δυνατόν ο άνθρωπος να πετύχει μόνος του όλο αυτό το έργο.
Γι' αυτό λοιπόν και αυτή η μέθοδος, η οποία θα χρησιμοποιηθεί, αν χρησιμοποιηθεί από μας τους λαϊκούς και όχι τους μοναχούς, πρέπει να χρησιμοποιηθεί αυτή η μέθοδος σε ολόκληρη τη ζωή μας. Δηλαδή, η φυλακή αυτή του μυαλού, της καρδιάς, θα αποδώσει καρπούς εάν κάθε μέρα έχουμε υπόψη μας ότι πρέπει να ανήφουμε, να είμαστε προσεκτικοί στις πράξεις, στις σκέψεις και στο λόγο, στα λόγια μας. Χαραμίζουμε μια ολόκληρη ζωή, 3-6-18, 6 δημοτικό, 6 γυμνάσιο, λύκειο και 6 πανεπιστήμιο, 3-6-18 χρόνια για να μάθουμε μια επιστήμη, έτσι, να αρχίσουμε από μικρή και να καταλήξουμε όταν είμαστε 23-24-25 χρονών να γνωρίζουμε μια επιστήμη. Γι' αυτό πρέπει και εδώ να είμαστε σίγουροι ότι χρειάζεται περισσότερα χρόνια, εάν μας δώσει ο Θεός να ζήσουμε, για να καθαρίσουμε τελείως τον εαυτό μας από αυτά το προβατορικό αμάρτημα και όλα αυτά τα οποία ο άνθρωπος παθαίνει κατά τη διάρκεια αυτής της ζωής. Πρέπει όμως αυτή η μέθοδος, αγαπητοί φίλοι, να γίνεται με προθυμία, όχι με αγκαρία, όχι με το ζόρι. Και οι νύψεις να ξέρουμε ότι είναι εντολή του ίδιου του Θεού. Είναι εντολή του Θεού, διότι και στο Μωυσή, εκεί αν δείτε στο Δευτερονόμιο, στο 15 κεφάλαιο και στο στίχο 9, λέει: «Πρόσεχε σε αυτό, μη γέννητε ρήμα κρυπτών εν την καρδία σου ανώμημα». Πρόσεξε πολύ, του λέει τη Μωυσή, να μην καταλήξει ένα πονηρό πράγμα το οποίο βρίσκεται στο νου σου, κάποια σκέψη, κάποιο λογισμός πονηρός μες στην καρδιά σου, μες στο νου σου, να σχηματιστεί και να μείνει εκεί, δίχως να το διώξει, δίχως να κάνεις κάτι γι' αυτό. Και άλλη, σε άλλη περίπτωση, του λέει: «Πρόσεχε σε αυτόν και φύλαξε την ψυχή σου σφόδρα». Πρόσεχε τον εαυτό σου και φύλαξε την ψυχή σου πάρα πολύ. Αυτά τι δείχνουν, αγαπητοί φίλοι? Δείχνουν ότι αυτή η νύψη είναι πάλι μια εντολή του Θεού να γίνει έτσι όπως μας το εντέλεται ο ίδιος ο Θεός. Μακάρι την καρδία ότι αυτοί των Θεών όψονται. Αλλά είναι και αυτή μια εντολή, η καθαρότητα της καρδιάς, και ότι πρέπει να έχουμε καθαρότητα στην καρδιά μας, στον εσωτερικό μας άνθρωπο. Θα μου πείτε, είναι δύσκολο να γίνει πράξη η αρετή. Δυσκολότερο να συγκρατήσει κανείς τη γλώσσα του και να συγκρατήσει όλες τις εντολές του Θεού για να τις εφαρμόσει. Και ακόμα δυσκολότερο να καθαρίσει το νου του από σκέψεις, από λογισμούς κακούς και παράξενους. Και η αιτία είναι ότι δεν έχουμε κάνει μια προσπάθεια. Έχουμε βάλει μια αρχή ούτως ώστε να αρχίσουμε αυτό το πράγμα, το έργο αυτό, το οποίο μας δίνει και ψυχική ηρεμία και ησυχάζει και τη συνείδηση μαζί με τη δύναμη του Θεού γίνεται αυτό το πράγμα. Οι πατέρες λένε ότι η νύψη, αυτή η προσοχή, είναι η οδός κάθε αρετής και εντολής του Θεού. Η προσοχή δηλαδή, γι' αυτό λέγεται και καρδιακή ησυχία. Φτάσαμε λοιπόν σε ένα συμπέρασμα. Καρδιακή ησυχία είναι ακριβώς αυτή η τήρηση των εντολών, αυτές οι γενικές αιρετές οι οποίες πρέπει να υπάρχουν. Η φρόνηση, η ανδρεία, η σοφροσύνη και η δικαιοσύνη. Τέσσερις εντολές, όλες αυτές τις εντολές πρέπει να τις έχουμε υπόψη μας και να τις αυξάνουμε. Είναι οι τέσσερις γενικές αιρετές, αγαπητοί φίλοι, είναι η φρόνηση, είναι η ανδρεία, η σοφροσύνη και η δικαιοσύνη. Φρόνηση, ανδρεία, σοφροσύνη και δικαιοσύνη. Αυτός που έχει υπόψη του αυτά τα πράγματα να τα καλλιεργήσει καθημερινά, αυτός προχωράει προς την τελειότητα με αυτές τις τέσσερις αρετές, σημειώστε, είναι φρόνηση, η ανδρεία, η σοφροσύνη και η δικαιοσύνη. Είναι αυτές παρμένες οι τέσσερις αρετές από τη φιλοσοφία βέβαια. Τα αναφέρει και ο αρχαίος Πλάτωνας και ο Σοφοκλής και πολλοί άλλοι και είχαν δει ότι αυτοί οι αρετές καλύπτουν όλες τις πλευρές της ανθρώπινης ψυχής. Διότι η φρόνηση καλύπτει τη διάνοια, η ανδρεία καλύπτει την βούληση,
η σοφροσύνη την καρδιά και η δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη καλύπτει τι, τη σχέση των ανθρώπων. Και είναι καταμερισμένη η δικαιοσύνη σε όλες τις πτυχές του ανθρώπου. Γι' αυτό λοιπόν και οι πατέρες της Εκκλησίας βλέπετε ότι κρατάνε τα καλά στοιχεία από την αρχαία παράδοση και φιλοσοφία. Και να μιλήσουμε εδώ πέρα για την ανδρεία, να μιλήσουμε και για τη φρόνηση. Η ανδρεία περιέχει την υπομονή, όπως λένε οι πατέρες. Αν θέλετε, ένας λόγος που δεν πετυχαίνουμε σήμερα την αρετή αυτή της ανδρείας, τις αρετές αυτές, είναι η απουσία της ανδρείας. Πολλοί να λέμε ότι είμαστε άνδρες οι άνδρες και έχουμε ανδρεία επειδή είμαστε άνδρες, δηλαδή ότι δεν φοβόμαστε στον πόλεμο κλπ. Μπορεί να επιδεικνύουμε δηλαδή την ανδρεία μας με τη δύναμη, τη σωματική ρώμη και μια αποφασιστικότητα, επιθετικότητα κλπ. Αλλά η ανδρεία δεν καλύπτει μόνο το φάσμα της σωματικής καταστάσεως, είναι υπομονή κυρίως στις πειρασμούς, στις κοροϊδίες και στον ονειδισμό που μας κάνουν οι άνθρωποι ότι ζούμε χριστιανική ζωή. Έχουμε την αρετή της ανδρείας να πούμε ναι, είμαστε χριστιανοί, μπροστά σε αθέους, μπροστά σε ανθρώπους οι οποίοι είναι πειραχτήρια ας πούμε και σου κάνουν πλάκα όπως λέμε όταν πεις ότι είσαι χριστιανός. Αυτή είναι η ανδρεία ουσιαστικά. Να πεις ναι, είμαι χριστιανός και αυτό θα υποστώ και θα αντιμετωπίσω οτιδήποτε και θα απαντήσω οποιαδήποτε ερώτησή σας με θάρρος. Αυτή λοιπόν, το θάρρος λοιπόν, σημειώστε το και αυτό, είναι η ανδρεία της ομολογίας. Τι είπε ο Χριστός, όποιος με ομολογήσει έμπροστα των ανθρώπων, ανδρείος εντός εισαγωγικών, το εννοεί, αυτός θα ομολογηθεί και από μένα στον πατέρα μου μπροστά. Αυτές λοιπόν είναι οι γενικές αρχές και αρετές που ξεπηδούν όλες οι άλλες αρετές. Για να τις πραγματώσουμε πρέπει να έχουμε αυτές τις βασικές. Και αυτές χρειάζονται νύψη, δηλαδή προσοχή, κάθε στιγμή, αγώνα, να μπορούμε να καθαρίσουμε. Δεν είναι μόνο ο αγώνας ο εξωτερικός, αλλά είναι και ο εσωτερικός της καθαρότητας της καρδιάς. Αυτό εμπεριέχει μέσα του τη δύναμη, την υπομονή και την ανδρεία σε κάθε πειρασμό, σε κάθε αντικσότητα. Ξέρετε πόσες ψυχικές ανομαλίες προέρχονται από την έλλειψη της ανδρείας. Υπογενική έννοια, όπως είπαμε, ανδρεία. Μπορεί να έχουν και οι γυναίκες, γιατί υπάρχουν οι γυναίκες που έχουν ανδρεία, το ξέρετε αυτό. Όλες οι Άγιες και οι Ομολογήτριες του Χριστού ήταν ανδρείες. Οι μυροφόρες έδειξαν ανδρεία, πηγαίνοντας μπροστά στους φρουρούς για να μυρώσουν τον Χριστό, έδειξαν ανδρεία. Λοιπόν, η απουσία συγκρούσεων μέσα στη συνείδηση είναι κάτι πολύ σοβαρό, διότι οι άνθρωποι έχουμε συνήθως συγκρούσεις μέσα στην ψυχή και το αποτέλεσμα αυτών των συγκρούσεων είναι οι νευρώσεις και οι ψυχώσεις και όλα αυτά τα πράγματα τα οποία συμβαίνουν από τις συγκρούσεις εντός ημών. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε την ανδρεία, η οποία εξουδετερώνει τις συγκρούσεις εσωτερικές και μας κατευθύνει κάπου. Η νύψη, δηλαδή με άλλα λόγια, λέγεται καρδιακή ησυχία. Είναι από τα ωραίτερα πράγματα και δώρα του Θεού η καρδιακή ησυχία. Να βρίσκεται ο άνθρωπος σε μια μη συγκρουσιακή κατάσταση με τον εαυτό του. Δηλαδή να έχει επαναπαυμένη τη συνείδηση του ότι κάνει το χρέος του. Ό,τι και να συμβαίνει τριγύρω του, να αναποδογυρίζεται το σύμπαν, να γίνεται χαμός γύρω του, ο άνθρωπος αυτός έχει ησυχία. Γιατί έχει συνείδηση ήσυχη και καθαρή. Δεν μιλάμε για την απάθεια μπροστά στις συμφορές και των άλλων ειδικά ανθρώπων. Όχι, ο άνθρωπος είναι ευαίσθητος εκείνος που έχει καθαρότητα στην καρδιά και θέλει να συμβάλλει και να βοηθήσει κλπ. Αλλά από την άλλη μεριά έχει μέσα του ο ίδιος μια ψυχική ισορροπία θαυμαστή, η οποία εκδηλώνεται σε όλες τις πράξεις. Πρόκειται λοιπόν για μια εσωτερική κατάσταση, η οποία ξεκινάει από την ύψη, πάει στη φρόνηση, στην ανδρεία, τη σοφροσύνη και τη δικαιοσύνη. Σοφροσύνη, θα το πούμε σε λίγο, είναι η αρετή της εγκρατείας. Αυτή η κατάσταση λοιπόν τώρα της ανδρείας και της δικαιοσύνης ανοίγει το δρόμο για να μπούμε στα μυστήρια του Θεού.
ένα θεμελιώδες και βασικό και μεγάλο μυστήριο του Θεού είναι η θέα του προσώπου του Θεού. Όχι αυτό που λέμε είδα την Παναγία και τον Χριστό στον ύπνο μου, διότι εκείνο μπορεί να είναι και διαβολικό, να σχηματιστεί σε άγγελο φωτός και να δεις το να δεις το φωτό, το Θεό και να έχεις βρωμισμένη την καρδιά, δεν είναι δυνατόν να δεις το Θεό, αλλά θα δεις άλλα πράγματα και θα δεις βρίσκεται στην πλάνη. Γι' αυτό πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ το θέμα των ονείρων. Αλλά μόνο η καθαρή καρδιά κινεί προς τη θέα του προσώπου του Θεού. Και τότε κανένας βλέπει και καταλαβαίνει τα μυστήρια του Θεού όταν κανείς προχωρεί προς την θέα του προσώπου του Θεού, βλέπει τα απόκρυφα του Θεού, λύνει τους γρίφους αυτής της ζωής και βλέπει τη χάρη του Θεού στα πράγματα τα ανθρώπινα. Όποιος έχει καθαρή καρδιά και νύψει, προσοχή δηλαδή, όσον είναι δυνατόν μπορεί να βλέπει τη λύση των αποκρύφων και των μυστηρίων του Θεού, ακόμη και να έχει επίβαση θεωρίας, όπως λένε οι πατέρες, να το πούμε πιο απλά, ότι ανεβαίνει όπως το βουνό και βλέπει καλύτερα, έχει καλύτερη θέα της θεότητος. Εκείνος που δεν πηγαίνει προς την ύψη, αυτός δεν βλέπει τη χάρη του Θεού στα ανθρώπινα πράγματα. Ενώ εκείνος που έχει νύψη βλέπει στη χάρη και στα έργα του Θεού τις ενέργειες του Θεού. Αυτή είναι η ουσιαστικά η όραση, ας πούμε, του Θεού, το πρόσωπο του Θεού, είναι να βλέπει σε όλα τα πράγματα την παρουσία του Θεού, την παρουσία του Θεού από τη χάρη του Θεού που είναι διάχυτη στους ανθρώπους, αλλά και από την ευεργεσία του Θεού που είναι και στη φύση και στα ανθρώπινα πράγματα και στην ανθρώπινη ιστορία. Εάν δεν μπορεί να δίνει τις παρεμβάσεις του Θεού στην ανθρώπινη κατάσταση, δεν έχει καθαρότητα καρδίας και δεν μπορεί να δει τις ενέργειες του Θεού. Είδατε μερικές φορές που λέμε αυτό είναι ανεξάρτητο από τη Θεία Πρόνοια ή δεν έχει καμία σχέση, όπως λένε οι Προτεστάντες, ο Θεός μας έχει καταλήψει και μας έχει αφήσει. Λάθος μεγάλο. Οι Ορθόδοξοι εμείς βλέπουμε παντού, σε όλες τις υποθέσεις της ζωής μας καθημερινά, την χάρη του Θεού επάνω μας και επάνω στους άλλους ανθρώπους, στους Αγίους του κλπ. Κλπ. Αυτό είναι το μυστήριο της Θεοφανίας, γιατί και ο Κύριος είπε ότι όποιος με ομολογεί σαν Υιό του Θεού και Θεό, αυτός έχει πάρει το Πνεύμα του Άγιο από το Θεό για να μπορέσει να κάνει αυτή την ομολογία. Και η ομολογία του Χριστού μπροστά στους άλλους ανθρώπους εμπεριέχει αυτή τη θέα του προσώπου του Θεού. Δηλαδή, είναι μέτοχος ο άνθρωπος της θέας του Θεού, γι' αυτό και έχει αποκάλυψη του μεγάλου μυστηρίου, που είδε και ο Άγιος Ιωάννης Βαπτιστής, το μυστήριο της Αγίας Τριάδος, δηλαδή τον Πατέρα, τον Υιό και τον Άγιο Πνεύμα, όπως είδε ο Άγιος Ιωάννης στη βάπτιση, που είδε εν είδη περιστερά στο Πνεύμα του Άγιου, άκουσε τη φωνή του Πατέρα, την παρουσία του Πατέρα και είδε και τον Υιό μπροστά του, τον οποίον εβάπτισε. Αυτό λοιπόν το μυστήριο της Αγίας Τριάδας, που να το δει ο άνθρωπος με μυστικό τρόπο, μέσα στην καρδιά του, μέσα στον εσωτερικό άνθρωπο, αυτό είναι η καρδιά, και οι πατέρες λένε ότι ήουν τρόπος νύψεως το ότι φαντασία πυκνά σκοπήν ήγουν την προσβολή διατομή δύναστε το σατανά, χωρίς φαντασίας σατανά δημιουργεί. Να βάλουμε κάποιο σκοπό δηλαδή στη φαντασία μας, η φαντασία είναι ο χώρος που δρά το κακό πνεύμα, ο σατανάς δηλαδή. Εκεί κινούνται οι μνήμες, οι παλιές μνήμες και ζωγραφίζονται αυτά και σταμπάρονται κατά κάποιο τρόπο μέσα στη μνήμη και εκεί επεξεργάζονται οι δαιμονικές δυνάμεις, διότι ο διάβολος έχει τη δύναμη μέσα στη φαντασία να ζωγραφίζει τις εικόνες αυτές όπως αυτός θέλει. Εμείς απλώς τα επισκοπούμε και καταλαβαίνουμε πότε μπαίνει το πονηρό πνεύμα μέσα και σχηματίζει εικόνες τις οποίες πρέπει να μας γαργαλίσει με αυτές τις εικόνες. Εμείς τις αποθούμε και απομακρύνουμε το πονηρό πνεύμα με τον τρόπο της αποφυγής και τον τρόπο της ανδρείας και της σοφροσύνης.
Έχουμε μπει λίγο σε βαθιά νερά, αγαπητοί φίλοι, αλλά πρέπει και αυτά κάποτε να λέγονται, διότι και οι αρετές αυτές χρειάζονται τους ανθρώπους, γιατί δεν είναι δυνατόν να δει το πρόσωπο του Θεού κάποιος ο οποίος αδικεί τον αδερφό του. Επίσης, να θυμόμαστε με τη μνήμη του θανάτου, να μην κρατάμε κακία στους ανθρώπους, γιατί σε λίγο θα φύγουμε από αυτόν τον κόσμο. Και να χαιρόμαστε όταν βλέπουμε ανθρώπους που έχουμε ψυχρανθεί πριν και να τους δείχνουμε μεγάλη καρδιά, αγνή και ευχαρίστηση, σαν να μην συνέβη ποτέ τίποτα. Αυτό είναι, βοηθάει και αυτούς, αλλά και εμάς, σε ανθρώπους με τους οποίους έχουμε λογοφέρει στο παρελθόν κλπ. Κλπ. Έχουμε κάποια προβλήματα. Πόσες φορές τα δικαστήρια με ένα χαμόγελο και με μια αγκαλιά και μια συγγενής έχουν απαλλαγεί από δίκες κλπ. Και δεν έχουν γίνει αυτές οι δίκες, επειδή με την όραση του φιλικού, του προσώπου μας, του συγγενούς, αμέσως γεννείται μέσα στην καρδιά μας μια αγάπη η οποία εξωτερικεύεται με ανδρεία και σοφροσύνη. Να ξεχνάμε το κακό δηλαδή που μας έχουν κάνει οι άνθρωποι είναι μεγάλο πράγμα. Οι πατέρες της Εκκλησίας και οι μοναχοί έχουν το Κύριο ημών Ιησού Χριστέ ελέησόν με, ούτως ώστε βοηθάει αυτό που βοηθάει την καρδιά, τη βούληση και το νου, να μην μπαίνει μέσα κάτι το πονηρό. Και αν υπάρχει κάτι το πονηρό, να μπορεί η καρδιά μας, αυτή την προσευχή του Ιησού, η επίκληση του Αγίου Ονόματος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, να καθαρίζει την καρδιά, το εσωτερικό του ανθρώπου. Σε λίγο θα τελειώσει την εκπομπή, αλλά νομίζω ότι μπορέσαμε και θίξαμε ακριβώς τι σημαίνει αυτό, η καθαρή την καρδία των Θεών όψονται. Είναι ένας μακαρισμός, θα το δείτε στους μακαρισμούς εκεί πέρα στο 5ο κεφάλαιο του Λουκά, και είναι ένας από αυτούς τους μακαρισμούς, πάρα πολύ σοβαρός μακαρισμός, μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται. Ο Κύριος μας μιλάει προσωπικά στον καθένα, ναι, και έχουμε μία προσωπική αντίληψη του θέματος και έχουμε μία προσωπική διαπροσωπική σχέση με τον ίδιο τον Χριστό. Αν δεν υπάρχει αυτή η προσωπική σχέση με τον Χριστό, δεν κάνουμε τίποτα σε αυτή τη ζωή. Εάν δεν πάρουμε στα χέρια μας, δηλαδή, την προσοχή αυτή που μας ζητάει ο Χριστός, την ανδρεία, τη φρόνηση, τη σοφροσύνη και τη δικαιοσύνη, τότε δεν θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Θα έχουμε παραδείγματα τους αγίους ανθρώπους και όχι τους πονηρούς ανθρώπους του κόσμου αυτού. Γιατί και ο Απόστολος Παύλος λέει, εν πάση νύφε, δηλαδή, μην προσέχεις τους ανθρώπους γύρω σου, τους εκείνους οι οποίοι κάνουν δίχως Θεό πράγματα, έτσι, όπως ήταν τότε στην εποχή εκείνη. Αλλά και η σημερινή εποχή είναι επικίνδυνη, χαλεπή, διότι οι άνθρωποι δεν έχουν αυτή την νύψη που πρέπει να έχει ο άνθρωπος κανονικά. Εμείς λοιπόν σαν χριστιανοί πρέπει να κοιτάξουμε τον εαυτό μας και την πρόοδο μας προς το πρόσωπο του Χριστού, την προαγωγή αυτού του δρόμου και να μην κοιτάμε τι κάνουν οι άλλοι άνθρωποι της εποχής μας. Αν βλέπουν σύρια δεν μας ενδιαφέρει, αν κάνουν μοιχείες, πορνείες, πλαστογραφίες, κλοπές σε σούπερ μάρκετ και οτιδήποτε κάνουν από μια σημερινή άνθρωποι, να μην μας ενδιαφέρει, η κομπίνα να είναι μακριά από μας. Και να συμβουλεύουμε όσο μπορούμε τους νέους ανθρώπους να μην κάνουν αυτά τα πράγματα, διότι στο τέλος προέρχεται μελαγχολία στον άνθρωπο, όταν χάσει την ύψη και την γίνει βρωμίσει μέσα η συνείδησή του, η καρδιά του, δηλαδή το εσωτερικό του ανθρώπου. Αλίμονο στον άνθρωπο ο οποίος έχει συνεχώς προχωράει προς τη βρώμικη κατάσταση του νου και δεν απαλλάσσεται από τη βρώμα αυτή με την ύψη της καρδιάς, του νου, ολοκλήρου του ανθρώπου, κάτι πολύ βασικό και απαραίτητο και αναγκαιότατο, όχι μόνο για τον Τιμόθεο, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, αλλά για κάθε πιστό, έστω και αν δεν είναι ιερωμένος, μοναχός ή επίσκοπος, αλλά ένας απλός χριστιανός. Αυτά είχαμε για σήμερα, αγαπητοί φίλοι, να μην σας κουράσουμε περισσότερο, να είστε καλά μέχρι την επόμενη μας εκπομπή, όπου αν θέλει ο Θεός θα συνεχίσουμε. Σήμερα το θέμα ήταν κάπως εσωτερικό, δηλαδή που αφορούσε την ψυχή του ανθρώπου και τις εντολές του Χριστού. Αυτά τα θέματα είναι επικοδομητικά, μπορεί να μην μιλάνε για εξωτερικές καταστάσεις, αλλά για εσωτερικές καταστάσεις και τοποθετήσεις της καρδιάς και του νου του εσωτερικού ανθρώπου απέναντι στην πρόοδο προς το πρόσωπο του Χριστού, προς τον παράδεισο ουσιαστικά, διότι ο παράδεισος είναι ο Χριστός και το πρόσωπο του Κυρίου μας είναι ο παράδεισος, ο αληθινός, εκεί που είναι
η μελλοντική μας κατοικία για εμάς τους χριστιανούς και εκεί που πρέπει να οδεύουμε. Να είστε λοιπόν καλά μέχρι την επόμενη εκπομπή. Αν θέλει ο Θεός, πάλι θα συνεχίσουμε μια καινούργια εκπομπή σε ένα άλλο θέμα. Χαίρετε, Κύριε.